2000, ακόμα και σε επίπεδο περιφέρεια Κρήτη οι οδηγοί και αυτοκινήτων και μοτοσκλετών βέβαια που θα μετακινηθούν προκειμένου να βρεθούν μεταξύ άλλων και στην ενδοχώρα να περάσουν όμορφα. Βασικό στόχο όλων, πραγματικά όλων και δημοσιογράφων που καλύπτουμε το ρεπορτάζ και αστυνομικών να μην υπάρξει κανένα τροχαίο συμβάν στου δρόμου τη Κρήτη. Προ αυτή την κατεύθυνση, η Τροχέα Ερακλείου έχει εκπονήσει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό για το περιεχόμενο του οποίου θα μιλήσουμε ευθύ αμέσω με τον διοικητή τη Τροχέα Ηρακλείου τον κύριο Στέλιο Καρακούδη. Την καλησπέρα μα. Καλησπέρα σα, κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα και εσά και στου τηλεθεατέ σα. Καλά είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ε, υπήρξε βέβαια ρεπορτάζ από του συναδέλφου στο Δελτίο Ειδήσεων. Θέλω να γίνουμε λίγο πιο αναλυτικοί, να το αναλύσουμε περισσότερο αναφορικά με το περιεχόμενο του σχεδιασμού. Ηδη ε, βρίσκεται σε εφαρμογή, όπω είπατε και εσεί προηγουμένω, στο Ειδικό Σχέδιο τροχονομικής Αστυνόμευση. Ε, το σύνολο του προσωπικού μα βρίσκεται επί ποδός, σε όλο το δικό δίκτυο, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου-Φεστού, ε, στην ε... Παλιά εθνική οδό Ηρακλείου Λασεθίου, στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου, στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Βιάννου αλλά και στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη σε συνεργασία με το τμήμα Τροχέα του βόρειο δικό άξονα Κρήτη με σκοπό την πρόληψη και την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων. Οι συνάδελφοί μου βρίσκονται σε πολλά και διάφορα σημεία στην πόλη του Ηρακλείου προκειμένου να προστατεύσουν τον πολιτιμότερο αγαθό που έχει ο άνθρωπο, τη, τη σωματική του ακεραιότητα, την υγεία του και τη ζωή του. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που έχετε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα από αυτά τα οποία προαναφέρατε, ε, Βεβαίω. Έχει γίνει χαρτογράφηση ναι. των επικίνδυνων σημείων, των σημείων εκείνων που κατά το παρελθόν μα έχουν δώσει σοβαρά τροχαία δυστυχήματα και τα περισσότερα είναι σε αυτού του άξονε που προαναφέραμε. Δηλαδή στην Εθνική Οδό Ηρακλείου-Φεστού έχουμε ναι. πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα και σε όλε τι προαναφέρεμενε οδού στην παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου-Λασιοθείου, όσο αφορά το δικό δίκτυο τη περι... περιοχή αρμοδιότητα του Τμήματο Τροχιά Ηρακλείου. Από την εμπειρία σας, τι πρέπει να αποφύγει ένας οδηγός, ποια είναι αυτά τα λάθη τα οποία οδηγούν σε τροχαίο συμβάν, σε τροχαίο δυστύχημα, σε θανατηφόρο. Θα πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερα τέτοιες μέρες, εορταστικές ε, ημέρες, ναι. όπως είναι το τριήμερο της Καθαρίδης Δευτέρας, ε, η κίνηση στους δρόμους αυξάνεται κα, ε, κατά πολύ. Με αποτέλεσμα τα στατιστικά δείχνουν ότι τα τροχιά ατυχήματα αυξάνονται και αυτά Α, πανελλαδικά κατά μέσο όρο τη τάξη του 5%. Ε, γι' αυτό το λόγο ευχαριστούμε την προσοχή ε, προ όλου του συμπολίτε μα. Θερμή παράκληση προ όλου να μην αναπτύσσουν υπερβολικέ ταχύτητε ε, καθώ θα μετακινηθούν με το αυτοκίνητό του. Ταχύτητα α, από τη μία, λοιπόν. Ήδη από το πρωί ξεκίνησε και είχαμε μαζική έξοδο α, πολλών συμπολιτών μα. Ήταν αυξημένη κίνηση από, την, από το Ηράκλειο προ την Ενδοχώρα. Βεβαιώθηκαν παραβάσει. Ε, Βεβαιώθηκαν βεβαίω παραβάσει. Σήμερα το πρωί ο βασικό στόχο ήταν η ανάπτυξη υπερβολική ταχύτητα. Γινόταν αυτό ο έλεγχο, έλεγχος όπως βλέπετε μάλιστα και στις οθόνες σας. Ε, το τριήμερο, από το μεσημέρι και μετά γίνονται και έλεγχοι για συνεργεία αλκοτέστ, ναι. για οδήγηση υπό την επίδραση επίρρεια αλκοόλ. αλκοόλ, τα οποία θα λαμβάνουν χώρα και σήμερα Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ και κυριακή την Κυριακή το βράδυ. Ε, επίσης άλλες παραβάσεις έτσι που μπορεί να οδηγήσουν και άλλες παραβατικέ μάλλον οδηγικέ συμπεριφορές που μπορούν να οδηγήσουν στην πρόκληση ενό σοβαρού τροχείου δυστυχήματο, είναι το να μιλάει κάποιο στο κινητό τηλέφωνο, να κάνει αντικανονικό προσπέρασμα, να παραβιάζει τη διπλή διαχωριστική γραμμή ή παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Earth... Ε, κυρίως αυτές είναι οι αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν ένα σοβαρό τροχείο ατύχημα και αυτές τι ε, τις οποίες ε, ελέγχουμε κατά κόρον. Ε, βέβαια θα πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή και τους συμπολίτε μας έτσι ε, να ελέξουν πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους, να ελέξουν ε, το όχημά τους, τα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου τους, ότι ειδικότερα αν μετακινηθούν και βραδινές ώρες, κυρίω ότι λειτουργούν και τα φώτα τη της μεσαίας τη σκάλας, της μεγάλης σκάλας. είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και τα δύο σημαντικό, πολύ σημαντικό αν ένα όχημα δεν, είναι, δεν, λειτουργεί το ένα αφώς από τα δύο, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό και μπορεί να προκαλέσει τροχιό ατύχημα. Είναι και παράβαση. Βεβαίω είναι και παράβαση. Βεβαίω και είναι παράβαση. Έμεσα από την πλευρά μα, με την παρουσία μα, θέλουμε να κρατήσουμε σε γρήγορση όλου του συμπολίτε μα και να σταθούμε μέσα από την συχνή παρουσία μα σε όλο το δικό δίκτυο, αρρωγοί και συμπαραστάτε, για μια ασφαλή μετακίνηση. και σκοπός όλων μας είναι όλοι οι συμπολίτε μας να επιστρέψουμε ασφάλεια το βράδυ τη καθαρή Δευτέρα πίσω στα σπίτια του και την Τρίτη όλοι ξανά να πάμε στι δουλειέ μα κανονικά. Η μεγαλύτερη κίνηση αυτέ τι μέρε καταγράφεται διαχρονικά στο ΒΟΑ και στο επαρχιακό δικό δίκτυο. Σε όλο το δικό δίκτυο, σε όλο το δικό δίκτυο δεδομένου ότι πολλοί συμπολίτε μα επ, επιλέγουν ναι. να μετακινηθούν προ τα χωριά, προ την ενδοχώρα, και να κάνουν τρίμερο και καθαρή Δευτέρα με του συγγενεί του, με του γονεί, με του παππούδε. Άρα Σήμερα το πρωί, όπω είπαμε προηγουμένω, είχαμε μετακίνηση από το Ιράκ ναι. προ την Ενδοχώρα Και ε, το απόγευμα τη καθαρή Δευτέρα και τη νύχτα αναμένεται η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων από, το, από την Ήπεθρο προ το πόλη του Ιράκλειου. Στο κομμάτι τώρα των τροχίων συμβάντων, τι φταίει κύριε Καρακούδη, φταίνει η δρόμη, το απαρχιωμένο οδικό δίκτυο, φταίει η έλλειψη παιδεία, σωστή νοοτροπία τη τάξη των οδηγών και τη νέα γενιά, πού έχετε καταλήξει θα πρέπει να πούμε ότι οι παράγοντε που επιδρούν σε ένα τροχείο ατύχημα είναι τρει όπω το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είναι ο παράγοντα όχημα, ο παράγοντα άνθρωπο και ο παράγοντα περιβάλλον. Ε, τα στατιστικά δείχνουν ότι ο παράγοντα ε, άνθρωπο συμμετέχει στην πρόκληση του αρχαιοατυχήματο σε ποσοστό τη τάξη άνω του 90%. Άρα, νούμερο ένα είναι ο άνθρωπο, γιατί το οδικό περιβάλλον είναι το ίδιο. Οι περισσότεροι από εμά έχουμε περάσει από όλου του δρόμου και περνάμε σε καθημερινή βάση. Άρα, παίρουμε, άρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά του κινδύνου που ελοχεύει ε, κάθε σημείο στο οδικό δίκτυο. Ε, και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι και θέμα παιδεία, όπω το είπατε και προηγουμένω. Γι' αυτό το τμήμα Τροχεία Ερακλείου ε, το έχει θέσει ψηλά. Στην ιεραρχία, την καλλιέργεια οδική παιδεία και κουλτούρα στου συμπολίτε μα, με συνεχεί ενημερώσει και σε σχολεία αλλά και σε συλλόγου φορεί για του ενήλικε. Ενημερώνοντα και τα παιδιά και του μεγάλου. Να επαναφέρουμε λίγο το μήνυμα του οδηγού της, του του ανθρώπου, ο οποίο δεν θα οδηγήσει σε μια παρέα καθώ δεν θα καταναλώσει. Βέβαια, Ο λεγόμενο οδηγό τη παρέα είναι αυτό. Ε, αν αποφασίσουμε με μια παρέα με του φίλου μα έτσι να βγούμε να διασκεδάσουμε τέσσερα άτομα με ένα αυτοκίνητο. Ε, Καλό είναι να προαποφασίσουμε πριν να βγούμε ένα από την παρέα να μην καταναλώσει αλκοόλ ο οποίο θα είναι αυτό που θα μα επιστρέψει μετά το πέρα τη διασκέδαση πίσω στα σπίτια μα με ασφάλεια. Νομίζουμε είναι, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Αρκετοί είναι αυτοί που ε, το έχουν υιοθετήσει. Ε, το, το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και με καμπάνιε ε, και προσπαθούμε να το εμπεδώσουμε σε όλο τον κόσμο. Ε, το έχουμε εισπράξει και εμεί αυτό από συμπολίτε μα: ότι το έχουν υιοθετήσει. Κάποιοι άλλοι επιλέγουν την επιστροφή πίσω μεταξύ. Είναι και αυτό μια πάρα πολύ καλή λύση και κάποιοι άλλοι επιλέγουν τη λύση όταν θα βγουν με τη σύντροφό του, αν δεν καταναλώνει η σύζυγο αλκοόλ, που είναι πολλέ ναι. γυναίκε που δεν καταναλώνουν αλκοόλ, α, να οδηγήσει η σύζυγο και να επιστρέψει το ζευγάρι πίσω με ασφάλεια στα... στο σπίτι του. Πρωτοβουλίε οδική ασφάλεια στα σχολεία, κύριε Καρακούδε. Πάρα πολλέ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εγώ τον τελευταίο μήνα πραγματικά έχω κατέβει στο κέντρο πρωινέ ώρε για δουλειά και έχω δει αστυνομικού με παιδάκια χέρι-χέρι προκειμένου να μάθουν τα βασικά τα μικρά παιδιά. Θα συνεχιστούν αυτέ οι προβλήματα. Βεβαίω και θα συνεχιστούν. Ε, υπάρχει και ένα Πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε με τα σχολεία α, και βγαίνουμε, παίρνουμε μαζί τα παιδιά από ένα σχολείο και τα πηγαίνουμε στο ίδιο το πεδίο, ναι. α, μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, προκειμένου και το, το ίδιο το παιδί να, αντι, να αντιληφθεί ε, τι δυσκολίε που έχει το Ηράκλειο στην προσβασιμότητα των συμπολιτών μα και σε κάποιον άνθρωπο ο οποίο αντιμετωπίζει κινητικέ ε, δυσκολίε, ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει για να μετακινηθεί. Ε, Κάνοντα αυτό, θεωρούμε ότι ε, θα. Και αντιλαβα από τη στιγμή που το παιδί θα, θα αντιληφθεί όλα αυτά τα προβλήματα, ναι. θα αρχίσει να σέβεται και τον ίδιο το εαυτό μεγαλώνοντα. Ε, θα καλλιεργηθεί μια σωστή ε, κουλτούρα και σκέψη στο παιδί. Θα σέβεται τον εαυτό του και θα σέβεται και στου ανθρώπου του. Όχι μόνο στην οδηγική παιδεία, στο κομμάτι τη οδηγική παιδεία, να αποκτήσει μια σωστή νοοτροπία, αλλά και στο πώ αντιλαμβάνεται τον αστυνομικό απέναντί του. Ε, να περάσουμε σε μια, να γυρίσουμε λίγο σελίδα. Ε, βεβαίως, μα ο... Από το αν δεν είσαι καλό παιδί, θα φωνάξω τον αστυνομικό και την αστυνομία, Νομίζω έχουν περάσει. Ο αστυνομικό ήταν, είναι και θα είναι φίλο του κάθε παιδιού και του κάθε συμπολίτη μα. Είναι φίλο, νομίζω ότι και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η ελληνική αστυνομία σήμερα, αλλά και ειδικά στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Κρήτη, είναι, σε, είναι πολύ υψηλό. Μάλιστα, η Κρήτη έχει διακριθεί σε θέματα ασφάλεια συγκριτικά με άλλε ευρωπαϊκέ πόλει. Είμαστε σε υψηλή θέση. Επομένω, κάθε... αυτό τώρα που είπα το, το προηγουμένω, ε, είναι μια σκέψη, ένα ταμπού το οποίο νομίζουμε ότι χρόνο με το χρόνο έχει ξεπεραστεί πλέον. Πραγματικά, μέσα από τι πρωτοβουλίε σα και εσά προσωπικά, κύριε Καρακούδη, δεν βλέπει το Ηράκλειο δικυκλειστή χωρί να φορά κράνος. Ε, Βέβαια, έχουν γίνει και έρευνε πρόσφατε. Νομίζω ξεπερνά ε, το 90% η ε, Είναι στο 92% η χρήση του προστατευτικού κράνου στι μηχανέ. Με αυτόν τον λόγο προστατεύουμε το πιο ευάλωτο σημείο του ανθρώπου που είναι το ίδιο το κεφάλι. Γιατί για μα ένα σοβαρό τροχιό ατύχημα στην πόλη του Ρακλείου, αλλά και εκτό πόλεω θα συμβεί όταν εμπλακεί ένα αναβάτης μιας μηχανής σε ένα τροχιό ατύχημα, δεν φοράει το κράνος και πέφτοντας χτυπήσει το πιο ευάλωτο σημείο από το σώμα του που είναι το κεφάλι. Ε, με το να συμβαίνει αυτό έχουμε καταφέρει να έχουμε μειώσει ε, κατά πολύ τα τροχαία δυστυχήματα, τα σοβαρά, και στην πόλη του Ρεκλού, αλλά και στην Ήπεθρο. Ε, πρόσφατα, πριν μια εβδομάδα, είχαμε ένα σοβαρό τροχιό δυστύχημα στη διασταύρωση Ανισαρά ένα 28χρονο συμπολίτη μα ενεπλάκησε στο τροχείο ατύχημα με ένα αγροτικό α, αυτοκίνητο. Ε, ο συμπολίτη μα ευτυχώ φορούσε το κράνο, χτύπησε με το κεφάλι του απάνω στο αυτοκίνητο α, και σήμερα είναι καλά στη ζωή του. Α, το κράνο, το οποίο το έχουμε και σε φωτογραφία, είχε σπάσει στο ύψο του μετώπου. Αλλά έχει σωθεί ο άνθρωπος. Αλλά σώθηκε ο άνθρωπο και αν δεν φορούσε το κράνο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή την ώρα θα μιλούσαμε για άλλο ένα θύμα στην άσφαλτο. Μάλιστα. Κλείνοντα, το μήνυμα στου Ιρακλειώτες, στου κριτικού μα παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι, με φόντο το τρίμερο, κύριε Δικητή. Το μήνυμα είναι ειδικότερα αυτό το τρίμερο, όπω είπαμε, που η κίνηση θα είναι αυξημένη, να είναι ακόμα πιο προσεκτική, να τηρούν του βασικού κανόνε του κώδικα οδική κυκλοφορία, να έχουμε χαμηλέ ταχύτητε, να κρατάμε την απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και όπω είπαμε και προηγουμένω, όχι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί, δεν μιλάμε στο κινητό τηλέφωνο. γενικότερα, πολύ προσοχή και να τηρούμε του βασικού κανόνε του κώδικα οδική κυκλοφορία. Προκειμένου την Τρίτη να είμαστε στι δουλειέ μα και δίπλα στι οικογένειέ μα. Ευχή όλων μα και των συναδέλφων μα από το Τμήμα Τροχέα Ιρακλείου να γυρίσουμε όλοι ασφαλεί την Τρίτη στι δουλειέ μα. Μάλιστα. Σα ευχαριστήσω θερμά.